Διασκεδαστικά μικρή μεγάλη. Και να υποδεχθούμε τώρα την κούκλα Πινελόπη Πλάκα. Παρακαλώ. Καλώς ήρθες, κάτσε Πινελόπη. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις? Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ κοντά σας. Και εμείς χθες ήμασταν στο γραφείο και πιάσαμε κουβέντα με όλα τα παιδιά. Θα σου πω την αλήθεια. Λέγαμε ότι είσαι πολύ μικρή και λέγανε κάποια αγόρια. Παιδιά, είναι 30. Όχι, λέει, είναι μικρή. Είναι πιο μικρή. Είναι 25, δεν είσαι. Είναι 23. Αλήθεια. Να είσαι μικρούλα, είσαι κάτω από 24. Ναι, 24. Μπράβο, ρε Πινελόπη. Ευχαριστώ. Εσύ έχεις σπουδάσει το ποιό, δηλαδή. Ναι. Έχω σπουδάσει, έχω έρθει από τα 18 στην Αθήνα. Κάτσε, από πού είναι η καταγωγή σου? Από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Για πες. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, δεν ήθελα να πάω. Τι σχολή? Στο παιδαγωγικό. Δασκάλα. Δασκάλα. Και δεν ήθελες να γίνεις δασκάλα? Θα τρελαινόντουσαν τα παιδάκια μας σε γλυκιά κτλ. Ναι, μα θέλω να γίνω πολύ. Θέλω να το τελειώσω. Θέλω να πάρω το πτυχίο μου. Θέλω να ανοίξω ένα παιδικό σταθμό, να τα συνδυάσω. Θέλω διάφορα. Σκέφτομαι διάφορα πράγματα, ελπίζω να τα καταφέρω. Και είπα στους γονείς μου, εντάξει, δεν θέλω να πάω στα Γιάννενα. Εντάξει, θα το πάρω το πτυχίο μου. Θα στα Γιάννενα, ήταν η σχολή πέρα στα Γιάννενα. Ναι, ναι, στα Γιάννενα. Και τους λέω, μπορείτε να με βοηθήσετε να πάω στην Αθήνα να γίνω ηθοποιός? Με κοιτούσαν έτσι, μου λένε, είσαι χαζή, μου λέει, τι είναι αυτά που μας λες? Λέω, σας παρακαλώ. Κάτσε, να ρωτήσω κάτι, οι γονείς σου με τι ασχολούνται? Η μάμα μου είναι δικηγόρος, η μανούλα μου, και ο μπαμπάς μου είναι χρυσοχός. Α, χρυσοχός ο μπαμπάς. Ναι. Και έχει χρυσοχοί στη Θεσσαλονίκη. Ναι, έχει εργαστήριο και βιτρίνα. Άρα, ό,τι χρυσό ήθελε στη ζωή σου, δηλαδή δεν είναι τώρα. Το είχα. Το είχες, ε.